Ο κύριος Ανδρέας Σταματόπουλος από το ραδιόφωνο έναντι. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Ο Σύλλογος Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος έχει ενημερώσει τόσο εσάς όσο και κάποιους από τους βουλευτές σας για το γεγονός ότι ενώ υπάρχει ο νόμος για την παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας σε όλους όσοι έχουν χαμηλά εισοδήματα ή μηδενικά εισοδήματα, πολλοί δανειολήπτες μένουν εκτός του νόμου με το αιτιολογικό ότι έχουν κάποιο σπίτι, οπότε έχουν τεκμαρτό εισόδημα. Με αποτέλεσμα να μην μπορούν να προβούν στις κατάλληλες νομικές ενέργειες, να προστατεύσουν την οικία τους, ειδικά τώρα που έχουν ξεκινήσει ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε προβεί ή αν προτίθεστε να προβείτε σε κάποιες ενέργειες για το θέμα της δωρεάν νομικής βοήθειας. Ευχαριστώ. Αυτό που σκεφτόμεθα σαν Ένωση Κεντρών να προβούμε είναι να περάσει νόμος στη Βουλή, θα τον φέρουμε εμείς προς ψήφιση, ο οποίος θα σώζει την πρώτη κατοικία για τα δύο μέλη της οικογένειας, όταν είναι δύο τα μέλη, και τη δεύτερη κατοικία όταν είναι τα μέλη άνω των τριών. Τις δύο πρώτες κατοικίες δηλαδή. Θα σώζουμε και θα δίνουμε ένα έτος για να πληρώσουν όλοι με την τιμή που θα πάρουν τα φαντ το τίμημα. Αν πληστηριαστεί το τίμημα των υπολείπων, αυτών δηλαδή που δεν θα σώζονται και δεν θα καλύπτονται με νομική προστασία, θα έχουν και ένα χρόνο για να πληρώσουν στην τιμή που παίρνουν τα φαντς οι ίδιοι ενδιαφερόμενοι. Αυτή τη σκέψη κάνω και θέλω να πω ότι έχω συναντήσει και από τον κύριο Μητσοτάκη και από τον κύριο Τσίπρα ότι συμφωνούν, φοβούνται μήπως οι ξένοι δεν το επιτρέπουν. Αυτή είναι η εικόνα που έχω μέχρι τώρα. Είναι αυτό που αυτή την εποχή το πρώτο θέμα, γιατί αυτό ρίχνει όχι μία κυβέρνηση, αυτό το θέμα μπορεί να ρίξει 10 κυβερνήσεις. Είναι το θέμα της εποχής.